Ο κύριος Πουλατίδης έχει το λόγο. Ελπίζουμε να είναι σύντομος όπως και η κυρία Κόλλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το θέμα της αναθεωρήσεως του συντάγματος, του άρθρου 16 του συντάγματος, έχει απασχολήσει πολλές φορές και κατά το παρελθόν και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να απασχολεί και στο μέλλον τον ελληνικό λαό. Υπάρχουν εδώ πέρα δύο διαφορετικές αξίες οι οποίες τοποθετούνται. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στην παράγραφο στο 16 παράγραφο 1, στο οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι πρέπει να προστεθεί ότι η παρεχόμενη παιδεία πρέπει να ανταποκρίνεται στις αξίες του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτή είναι η αναθεώρηση. Καταρχήν βάζουμε ένα τελείως φιλοσοφικό θέμα, διότι θα μπορούσε να αναρωτηθεί έκαστος που θέλει να φιλοσοφήσει ποιες ακριβώς είναι τέλος πάντων αυτές οι αξίες και για ποια εποχή μιλάμε. Άρα και να αναρωτηθούμε όλοι μας ποιες αξίες θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά μας. Εάν η Νέα Δημοκρατία πραγματικά ήθελε να περάσει τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού και του ελληνικού, αλλά βασικά του ελληνικού, μέσα στα σχολεία ή μέσα στα πανεπιστήμια, τι την εμποδίζει? Χρειάζεται μήπως αλλαγή το Σύνταγμα για να μπορέσει να το κάνει αυτό? Χρειάζεται πολιτική βούληση. Και αυτή δυστυχώς, προκειμένου να περάσετε να κάνετε ελληνική παιδεία, αυτή τη βούληση δεν την έχετε. Πάμε στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα μπορούσα να δεχθώ την αντίρρηση που έχουν οι δυνάμεις της αριστεράς, επί φιλοσοφικής βάσης πάλι, εάν δεν δεχότανε τα πτυχία από ξένα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί εκ των στελεχών και των ιστορικών στελεχών της αριστεράς καυχόνται ότι πήραν τα πτυχία τους από την Ιταλία, τα πήραν τα πτυχία τους από τη Γερμανία και αλλού. Γιατί καυχόνται ότι τα πήραν εκεί? Εάν οι γονείς τους δεν είχαν να πληρώσουν τα δίδακτρα, θα μπορούσαν να τα πάρουν αυτά τα πτυχία? Και γιατί δεχόμαστε ότι όποιος είναι πλούσιος μπορεί να στείλει το παιδί του στην Αγγλία, να πάρει πτυχίο και να έρθει, ενώ ένα αντίστοιχο παιδί με τις ίδιες ικανότητες, που δεν μπορεί να εισαχθεί στο ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να πάει αντίστοιχο στην Αγγλία και να πάρει ή να αγοράσει, διότι και αυτό συμβαίνει πολλές φορές και διαφωνώ με αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι τα πτυχία των ξένων πανεπιστημίων είναι ανώτερα από το ελληνικό. Η δική μου εμπειρία, τουλάχιστον στους τομείς της δικής μου επιστήμης, άλλα πράγματα έχει δείξει. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα γενικότερο. Γιατί άραγε, να πάμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί άραγε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υστερούν έναντι του δημοσίου πανεπιστημίου? Μήπως γιατί αυτοί οι οποίοι σήμερα γίνονται καθηγητές δεν γνωρίζουμε ποιες διαδικασίες γίνονται? Δεν γίνονται γιατί είναι μέσα στην κλίκα? Δεν γίνονται καθηγητές στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια γιατί έχουν τις κατάλληλες πολιτικές διασυνδέσεις? Δεν εκλέγονται διότι, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και ο τρόπος που εκλέγονται, έχουν τις κατάλληλες προσβάσεις στα κέντρα εξουσίας? Όταν έχουμε ένα πανεπιστήμιο όπως το Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο οποίο ο Πρίτανης έχει καταδικαστεί για απάτες τις γνωστές, όταν έχουμε το ίδιο πανεπιστήμιο, το οποίο αντί να κάνει αυτά που λέει το Σύνταγμα και αντί να το επιβάλλει αυτά που λέει το Σύνταγμα, δηλαδή να φροντίζει για την εθνική διαμόρφωση των Ελλήνων, των Ελληνοπαίδων, αυτό πάει και κάνει ανθεληνική προπαγάνδα, βάζοντας τους πλέον ανόητους καθηγητές να πάνε και να κάνουν με έξοδα του ελληνικού λαού και όχι του Σόρος ανθεληνική προπαγάνδα. Αν θέλουν να κάνουν προπαγάνδα ανθεληνική, ας πάνε στα πάρουν από τον σπόνσορά τους, όχι με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Επίσης υπάρχει το επιχείρημα ότι επειδή οι καθηγητές θα πληρώνονται ή τέλος πάντων θα υπάρχει αυτή η διαδικασία, η οικονομική διαδικασία, δεν θα είναι το επίπεδο του πανεπιστημίου αυτό το οποίο θα είναι όταν είναι δημόσια. Θέλω να κάνω μία απλή ερώτηση. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης χρεώναν ή όχι δίδακτρα? Προφανώς χρεώναν, το ξέρουμε όλοι από την ιστορία. Άρα αυτά που λέγανε ήταν εξαγορασμένα από αυτούς που τους πλήρωναν?
Η ποιότητα της παιδείας που παρέχανε ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι χαμηλότερη από αυτή που σήμερα παρέχει το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο? Να μας το πει κάποιος και αυτό για να τρελαθούμε τελείως. Ακούστηκε επίσης από το ότι ο λαός συνεργεί στη διάλυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Γιατί προεξοφλείτε και έχετε τόση ανασφάλεια σχετικώς με το Δημόσιο Πανεπιστήμιο? Δηλαδή, με το που γίνει αυτή η συνταγματική ρύθιση, αυτομάτως το Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει διαλυθεί. Πώς το προεξοφλούν αυτό όσοι αντιτίθενται στη συγκεκριμένη ρύθμιση? Δηλαδή, δέχονται αυτό που είπα πριν, ότι είναι τόσο ανίκανοι οι καθηγητές του Δημοσίου Πανεπιστημίου, ούτως ώστε θα διαλυθεί ως φύλο και φτερό μόλις ακριβώς ισχύσει αυτή η ρύθμιση. Δεν πιστεύουν φυσικά ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης, επειδή αναφέρθηκε σχετικώς με το θέμα της καταδίκης κάποιων αποφάσεων και κάποιων πράξεων κακών των κουκουλοφόρων, εγώ θα σας πω προσωπικά ότι έχω υποστεί 6-7 επιθέσεις στο γραφείο το δικό μου το πολιτικό. Και ενώ είμαι βουλευτής, πριν από ένα μήνα περίπου, από κάποιους κουκουλοφόρους, οι οποίοι συμπτωματικώς ρίξανε προκηρύξεις, οι οποίες ήταν παρόμοιες σε μια ανακοίνωση που είχε βγάλει εναντίον με τοπική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Σερών. Και αυτό είναι σύμπτωση. Καταδίκη δεν υπήρξε από κανένα ακόμα, φυσικότητα από τη Νέα Δημοκρατία. Διότι η πολιτική δειλία της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε όρια πολύ μεγάλα. Και θέλω να πω ότι για την ποιότητα των καθηγητών, που επιμένω και εκεί είναι το κομβικό σημείο του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου, θα σας πω μόνο ότι δεν την ηθική και την ακεραιότητα δεν την εξασφαλίζει η θέση, διότι η κυρία Ρεπούση πληρώθηκε από τον Σόρος και από τη Νέα Τάξη Πραγμάτων για να γράψει αυτό το κατάπτυστο βιβλίο ιστορίας κατ' εντολήν του κυρίου Σιμίτη και κατόπιν του κυρίου Καραμαλή, ενώ ήταν καθηγήτρια Δημοσίου Πανεπιστημίου. Σας ευχαριστώ. Φυσικά τα λέω. Ευχαριστώ, κύριε Πολατήδη, και δεν ζαβάρασε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμμετέχουμε σήμερα σε μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία. Χαρακτηρίζεται